Πάμε σήμερα παραλία, παιδιά. Ολλανδία παραλία. Πάμε παραλία. Για να δούμε. Παραλία λέει στην Ολλανδία. Τι Μάρτα, κύριε. Να ρίξουμε μια ματιά εδώ στα μαγαζιά και στο χώρο. Ναι, τρελαθούμε. Παραλία Hof and Hof. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Σήμερα έχει ένα αεράκι, αλλά βγήκαν όλοι οι Ολλανδοί έξω με τα μωρά τους, πικνίκ. Παναγιώτη, θα τα κάνουμε τα χιλιόμετρα μας, βλέπω σήμερα, ε. Ότι θα ερχόμαστε από την Ολλανδία για να κάνουμε μπάνιο, δεν το... Μπάνιο πάντως δεν έχει. Δεν σε βλέπω έτοιμο για μπάνιο. Απίστευτος κόσμος, δεν το περίμενα. Εδώ. Αφού γι' αυτό είναι άνοιξη. Άκου να δείτε, ρε παιδιά. Πάμε προς τα κοινιά βόλτα. Κάτσε λίγο να βγάλουμε. Μέχρι πού φτάνει. Δηλαδή να κάτσεις εδώ, να πίνεις το ποτό σου και να θες να βουτήξεις τη θάλασσα, θα κάνεις και ένα χιλιόμετρο για να πας μέσα. Ε? Να και η Κόσκο. Εδώ είμαστε. Παντού είναι. Ωπ, κι άλλο. Τι έγινε εδώ. Πού είναι, ρε. Ρεύματα. Ωραία, Παναγιώτη, πόσο γρήγορα τρέχει αυτό. Πιο γρήγορα από μένα. Θες να ξεκινήσω, θέλω να δεις πως είναι. Ναι. Βρες εδώ τι γρήγορα. Θα κάνουμε μπάνιο τελικά, τι θα κάνουμε. Όχι, μωρέ. Δεν πήρες μαγιό. Δεν με εμπνέει η θάλασσα η μαύρη. Ρε, τι γρήγορα που πάει. Εδώ άμα φυσήξει, για όμως όλοι θα πούμε στα σπίτια. Θα δείξω τώρα τα σπίτια. Θα δείξεις τα σπίτια. Εδώ. Αν θέλεις Σαββατοκύριακο μπορούμε να έρθουμε να κάτσουμε. Θα έρθουμε, ναι. Θέλεις να κλείσουμε ένα Σαββατοκύριακο να έρθουμε όλοι μαζί. Αν με κάνεις δώρο ένα Σαββατοκύριακο. Να φέρουμε και την Κατερινούλα να παίξει εδώ. Την Κατερινούλα την ρίξουμε στο ποτάμι εδώ, τη θάλασσα. Πάντως θέλει αγώνα για να πας να κάνεις μπάνιο. Είναι λίγο μακριά. Μιλάς, 300 μέτρα είναι. Παραλία για να πάρει μπάνιο. Σπιτάκια για παραθέρηση. Όταν φυσάει όπως φυσάει σήμερα, στα σπίτια μέσα πρέπει να έχει ουσιάμου. Πατάμε τόσο αέρα που έχει. Πάμε από την άλλη πλευρά.
νησιά εδώ μεταξύ, ε. Στη θάλασσα. Τι αυτό είναι μια καλή απορία. Τώρα τι κάνεις. Τρέλα. Χαρά του παιδιού είναι εδώ. Χαμός γίνεται τα μωρά εδώ. Πώς θα τα μαζέψεις. Τέλειο Παναγιώτη, ε. Τέλεια είναι, αλλά έλα κάτσε λίγο να ξεκουραστούμε. Εντάξει. Πάντως έχει μαγαζάρες, ε. Αυτή λοιπόν είναι η μια πλευρά της παραλίας που έχει αυτά τα 34 σπιτάκια που είναι στην ουσία 68, γιατί είναι διπλά, κάθε ένα είναι διπλή η μεζονέτα, για να κάνει ο άλλος παραθέρηση. Να κάνει παραθέρηση υποτίθεται, να βγει από την πόλη και να έρθει να κάνει μπάνιο εδώ πέρα. Σήμερα αν και έχει λίγο αέρα, έχει αρκετό κόσμο στην πιάτσα εδώ πέρα. Έρχονται όλοι με τα παιδιά τους να κάνουν τη βολτίτσα τους. Εμείς προτιμήσαμε την ασφάλτη την ίδια εδώ. Αυτή είναι περίπου 2-3 χιλιόμετρα περίπου είναι. Όλη η διαδρομή για να δεις όλη την παραλία από τη μία άκρη στην άλλη. Και φυσικά από μαγαζιά, άλλο τίποτα. Ό,τι θέλεις, παιδικές χαρές, εστιατόρια, καφέ, μπύρες, ό,τι γουστάρεις. Τι κάνουν, όλοι πάνω στους αμόλογους κάθονται. Τι λέω. Τι πάνω. Συνεχίζουμε την εύκολη διαδρομή. Πιθανόν άμα δεν φυσούσε να ήταν και πιο καλά. Αλλά τώρα είναι πιο καθένα τα πράγματα. Ατελείωτη παραλία. Εδώ πάλι ξεκινάει μια σειρά από σπιτάκια, μικρά καλυβάκια, πάλι για παραθεριστές. Για παραθεριστές. Για να, ανεβαίνουμε λες. Βγάζω εγώ κάμερα. Όχι, πάνε εσύ και εγώ θα βγάζω κάμερα, δεν πειράζει. Ε, βγάζω κάμερα εγώ ρε, πάνε εσύ. Έλα, πάμε. Από ό,τι βλέπω, έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά. Σκέφτομαι να μην το κάνουμε όλο. Εδώ είναι ατελείωτη η διαδρομή.
Δεν ξέρω που βγάζει. Αλλά δεν νομίζω να την κάνουμε όλη, γιατί πέρασε και η ώρα. Και σπιτάκια εδώ για παραθεριστές. Η σκηνή δεν μπορεί να στήσει. Η σκηνή μπορεί να στήσει με αυτόν τον αέρα. Για αυτόν τον λόγο έχουν τα σπιτάκια. Σαν κάμπινγκ είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Μας πάρει κανένας αέρα στα κομμάτια. Βγάλαμε ό,τι ήταν να βγάλουμε. Πήραμε μια εικόνα από την σκηνή. Πάμε λίγο τώρα να χαλαρώσουμε. Στην πρώτη στιγμή στο πρόγραμμα. Θα βγάλεις, ρε. Μια τυπική ανοιξιάτικη μέρα στην Ολλανδία, στην παραλία. Έχει πολύ αέρα. Παρόλα αυτά, οι Ολλανδοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ηλιοθεραπεία, καφεδάκι, μπυρίτσα. Μια τσακαλοπαρία εκεί κάτω. Ναι, τους είδα, με τα παιδιά τους, τα σκυλιά τους, όλα. Από εδώ μέσα δεν περάσαμε, πάμε μια βόλτα να δούμε πώς είναι. Έλα πουλί μου. Τώρα είμαστε λίγο ώρα εδώ πέρα. Τέλεια μέρα σήμερα, πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε για βόλτα στην παραλία. Σήμερα είναι Σάββατο, ήρθαμε μια βόλτα στην παραλία. Τέλεια μέρα. Αυτοί σαν τα μιλούνια βγαίνουν όλοι έξω στα μυρμήγκια. Και ήρθαμε κι εμείς εδώ. Τι να πρωτώ. Τέλεια! Πολύ κόσμο, ε! Χιλιάδες! Όλα τα μαγαζιά είναι πίτα! Όλα θα είχαν τόσο κόσμο, Γιάννα. Ό,τι και να ήταν, θα είχαν κόσμο τέτοιο. Έχεις όρεξη για ένα παγωτό? Να πάμε ένα παγωτάκι, γιατί εγώ κουράστηκε κιόλας. Ναι. Πιάσαμε τις 2 η ώρα. Ναι. Και πατάτες, άμα θες. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από 5 χιλιόμετρα περπάτημα στην παραλία να απολαύσουμε ένα ωραιότατο παγωτό. Όλες οι καλές στιγμές πρέπει να τελειώνουν με ένα γλυκά. Έτσι. Έτσι. Τέλεια. Εδώ τελειώνει λοιπόν τη βολίτσα μας στην παραλία της Ολλανδίας. Εδώ. Ένας τεράστιος χώρος, 3-4 χιλιόμετρα, γεμάτος μαγαζιά, χώροι αναψυχής και για παιδιά και για μεγάλους, καφετερίες, ταβέρνες, πισταλίες, ό,τι θέλεις. Βρίσκεις τα πάντα. Παναγιώτη, τι γίνεται, ρε? Τελείωσε η εκδρομή μας και γυρίσαμε στη βάση μας. Είμαστε επιστροφή στο σπίτι που λένε. Λαοφάλασσα! Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up.
where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go?